τη φωτογραφία του βιβλίου. Ένα βιβλίο πραγματικά το οποίο πρωτοεκδόθηκε πριν από περίπου 335 χρόνια, πριν από περίπου 3,5 αιώνες, με αναφορές σε νησιά του Αρχιπελάγου, σε περιοχές του Αρχιπελάγου, μεταξύ αυτών και στο Ρέθυμνο. 90 και οι σελίδες μέσα σε αυτό το βιβλίο, το οποίο βρέθηκε και εντοπίστηκε στο πλαίσιο Δημοπρασιών, σε έναν κορυφαίο οίκο, πολύ γνωστό οίκο Δημοπρασίας. Άνθρωποι που αγαπούν το Ρέθυμνο μπήκαν στη διαδικασία να κινητοποιηθούν προκειμένου να επιστρέψει εντός εισαγωγικών, καθώς δεν ξεκίνησε από διεκδοσή του, αυτό το βιβλίο με αυτές τις αναφορές στην Δημόσια Βιβλιοθήκη Ρεθύμνου και να κοσμεί βέβαια τη βιβλιοθήκη. Θέλω να πάμε στον κύριο Μιχάλη Τρούλη, τον πρόεδρο της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ρεθύμνου, να τον συναντήσουμε. Τι κάνετε, κύριε Τρούλη, πώς είστε, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα. Καλά, ευχαριστώ που επικοινωνείτε μαζί μου και πρέπει να ξέρετε ότι σας παρακολουθώ πολύ συχνά-πυκνά. Σας ευχαριστώ. Και είναι και το μόνο κανάλι στην Κρήτη που παρακολουθώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Χαρά μας, τιμή μας, κύριε Τρούλη. Ιδιαίτερα η δική σας εκπομπή. Δεν το λέω για να σας κολακέψω, είναι η πραγματικότητα αυτή. Σας ευχαριστούμε, κύριε Τρούλη. Λοιπόν, αναφορικά με αυτή τη σημαντική εξέλιξη που έχει να κάνει με τον πολιτισμό και την ιστορία του Ρεθύμνου, δύο λόγια για αυτό το βιβλίο, για το περιεχόμενό του. Αυτό το βιβλίο είναι ένα περιηγητικό βιβλίο. Ο περιηγητής του λέγεται Δάπερ, γιατρός ήταν, ο οποίος περιηγήθηκε και την Κρήτη και όλα τα νησιά του Αρχιπελάγους, και μιλάμε για τη Ρόδο, τη Χίο, τη Λίμνο, την Κύπρο, την Κρήτη, τη Δήλο. Και βέβαια το περιεχόμενο δεν αφορά μόνο στα νησιά αυτά, αλλά και στους χάρτες τους σπουδαίους. Θα πρέπει να σας πω ότι υπάρχει ένας χάρτης της Κρήτης μοναδικός, υπάρχουν γραβούρες, υπάρχουν χαλκογραφίες, και υπάρχουν κείμενα πολύ σημαντικά. Το σύνολο των σελίδων είναι γύρω στις 900 και βέβαια οι 99 είναι αφιερωμένες στην Κρήτη και πιο συγκεκριμένα στα Βενετσιάνικα χρόνια. Πολύ σημαντικό. Είναι ένα πάρα πολύ σπουδαίο. Βεβαίως. Είναι ένα πολύ σπουδαίο βιβλίο και όλοι οι περιηγητές βεβαίως έχουν την αξία τους. Αλλά και ο Δάπερ έχει περίσσια αξία, ιδιαίτερα τώρα που έγινε και απόκτημα της δικής μας βιβλιοθήκης. Κύριε Τρούλη, αυτό. Πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο, σε αυτή την εξέλιξη, πού βρέθηκε το βιβλίο και αναφορικά με τις προσπάθειες που καταβάλατε. Θα σας πω αμέσως, πολύ απλά και σύντομα. Υπάρχει στο Ρέθυμνο ένας άνθρωπος που έχει συνδέσει την πορεία του με τον πολιτισμό. Είναι ο Μάνος ο Τσάκωνας. Αυτός κοιτάζει και τις δημοπρασίες που γίνονται. Είδε λοιπόν αυτή τη δημοπρασία, το ανέφερε στη προϊσταμένη μας, η Μαριάννα Ρουκουνάκη, η οποία κινήθηκε τάχιστα. Μάλιστα. Και πολύ σύντομα η Μαριάννα κατάφερε, αφού ήρθε σε άμεση επικοινωνία με τον Βέλγο Δημοπράτη, να αποκτήσει το βιβλίο. Και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι το αποκτήσαμε σε μια τιμή που, αν λάβουμε υπόψη την αξία, είναι ελάχιστη η τιμή που έδωσε η κυρία Μαριάννα, που δίνει και την ψυχή της στη βιβλιοθήκη μας. Είναι μια κυρία πολύ αξιοπρεπής και κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά της. Και έτσι λοιπόν δεν χρειάστηκε πολύς χρόνος για να έρθει το βιβλίο στη βιβλιοθήκη. Είναι μια δερματότητη έκδοση. Ναι. Εκείνο που εμένα με εντυπωσίασε όταν το ξεφύλλησα, ξέρετε, είναι αυτοί οι χάρτες, αυτές οι γραβούρες, αυτά τα σχέδια. Δεν έχω δει πουθενά, εγώ ασχολούμαι και με την έρευνα, κάποια χρόνια μάλιστα αποκλειστικά. Πρέπει να σας πω ότι τόση ευκρίνεια σε γραφήματα, σε χάρτες, σε σχέδια, και σχέδια τα λέμε τώρα, εννοούμε από πουλιά μέχρι ζώα, μέχρι φυτά, αρκετά. Εγώ έχω ασχοληθεί με την ιστορία, την τοπική, αυτό που λέμε αλλιώς προφορική ιστορία, και ξέρετε, εκεί παλιότερα ήταν πολλά χρόνια πριν, γιατί ο Δάπερ κυκλοφορούσε και σε άλλες εκδόσεις. Αλλά αυτό που πήραμε εμείς πρέπει να έχετε υπόψη σας,
ότι είναι η πρωτότυπη έκδοση. Μάλιστα, 1000, μάλιστα. Πολύ σημαντικό. Βεβαίως. Η πρωτότυπη, γιατί έχουν γίνει και άλλες εκδόσεις, αλλά η έκδοση αυτή που πήραμε εμείς είναι η πρωτότυπη έκδοση. Μάλιστα. Και γι' αυτό σας είπα ότι και τα χρήματα που δώσαμε είναι. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Συγχαρητήρια στους εμπνευστές αυτής της κίνησης, της πρωτοβουλίας, κύριε Τρούλη. Με το καλό να σας δούμε από κοντά, να τα πούμε και από κοντά, να καλύψουμε. Εγώ ήθελα ακόμη να πω, να με επιτρέψετε, ναι, να πω, ο κύριος Μάνος Τάκωνας να γίνει παράδειγμα προς μίμηση. Πολύ σημαντικό, και όταν κανείς μαθαίνει ότι κάτι κυκλοφορεί, το οποίο είναι σημαντικό, η βιβλιοθήκη στα πόδια μας είναι. Να το μοιράζετε. Μπορεί λοιπόν να έρθει. Βεβαίως, μπορεί να το μοιράζετε όπως ήρθε ο κύριος Τσάκουνας εδώ και το μοιράστηκε μαζί μας. Η Μαριάννα το εστερνίστηκε αμέσως και έγινε αυτό το θαύμα που έγινε. Και τώρα έχουμε ένα πολύ σπουδαίο απόγευμα. Κύριε Τρούλη, και άλλα παλαιότητα. Θα έρθουμε να κάνουμε, κύριε Πορτάς, τη δημόσια εκεί στη βιβλιοθήκη σας να πούμε και περισσότερα. Εγώ θέλω να έρθετε να δείτε, θα ευχαριστηθώ πάρα πολύ. Βέβαια, δεσμευόμαστε. Σε αυτόν τον αγώνα για να γίνει αυτή η βιβλιοθήκη. Έδωσα την ψυχή μου 25 χρόνια. Δεσμευόμαστε, κύριε Τρούλη. 25 χρόνια. Βέβαια. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και έγινε μια βιβλιοθήκη που είναι στο στολίδι του τόπου. Να είστε καλά. Θα τα πούμε από κοντά. Θέλω να έρθετε να δείτε. Δεσμευόμαστε. Να δείτε και πώς τώρα. Να είστε καλά. Τώρα έχει βάλει και τα καλά της. Τώρα πρέπει να έρθετε που έχει φορέσει και τα καλά της. Θα τα πούμε το επόμενο διάστημα. Χαιρετισμούς. Να είστε καλά, Πρόεδρε. Και οπότε θέλετε, ευχαριστώ. Είμαστε στη διάθεσή σας. Γεια σας, να είστε καλά. Να είστε καλά.